Λοιπόν, εμείς αυτό που λέγαμε εδώ τώρα για τα παιδιά αυτά είναι το πόσο τυχερά είναι που είναι έτσι ερωτευμένα. Γιατί έλεγα εδώ στους φίλους μου ότι αν δεν φας το αγγούρι της κατοίκησης. Κατά λέξη, έτσι το είπα. Γιατί να το αλλάξω. Ωραίο σκουράκι. Τι είναι αυτό. Και τόσα χρόνια είναι μαζί και είναι τόσο ερωτευμένοι, είναι τόσο σπάνια. Αυτό λέγαμε ότι. Και μιλάμε για παιδικό έρωτα, παιδιά. Γιατί αυτά τα παιδιά μεγαλώσανε μαζί από μωράκια, παιδάκια στην εφηβεία του και τώρα παντρεύονται. Τι γλυκό. Ωστόσο, πριν από την προετοιμασία υπήρξε γλέντι. Αν γι' αυτό δεν ακούω, ρε παιδιά, τόση ώρα και λέω γιατί δεν έχουν καταλήξει. Τι γλέντι, πού πήγανε. Η καλομήρα με τον Γιώργο και όλου του καλεσμένου του γλέντισαν σε πολύ γνωστό κλαμπ εκεί της Νέας Υόρκης και πραγματικά τα έδωσαν όλα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Λοιπόν, φύγαμε. Λίγες ώρες πριν η Καλομήρα συναντήσει τον Γιώργο της μπρος στην εκκλησιά, οι στιγμές δεν ήταν και τόσο βασανιστικές, το ένα πάρτι διαδέχονταν το άλλο. Hi guys! Εδώ. Πώς σε κατάφερε και σου βάλε την κουλούρα. Εδώ ρώτα την αυτή. Τι ζηλεύεις, Καλομήρα. Δεν ζηλεύω. Ήτανε χαρά. Το παιδί σου ανήκει. Yes, από αύριο. Η Κατερίνα Σουλιώτη είναι συνεχώς με την Καλομήρα, κάνοντας υπερατλαντικό ρεπορτάζ για χάρη της. Δύο κουλουδάκι παντού. Παγκόσμια. Πιο ενθουσιασμένη. Έχω τρακ, αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλω να πει αυτή η μέρα να τελειώσει. Τα σαρδάμ σου στα ελληνικά ελπίζουμε να μην τελειώσουν ποτέ. Και να σου το σούπερ μονόπετρο με στη μούρη μας. Τα σκάσε καλά ο Γιωργάκης. Δείτε κορίτσια να μαθαίνετε. Αγάπη μου, μακριά τον άντρα μου. Σου έχω πει. Άστα αυτό, μη με πτήσει ο στυλίστας και πάω γόνιφη στην εκκλησία. Αυτό που λέει. Τελείωσε. Πάλι καλά που ήρθε επιτέλους το νηφικό στα χέρια της. Λίγο έλειψε να παντρευτεί με δανεικό. Θα έτρωγε τη Σουλιώτη ζωντανή. Έφτασε το νηφικό. Χάσαμε κάποιες πτήσεις, ακυρώθηκαν κάποιες πτήσεις, κουβαλάγαμε κάτι νηφικά στα αεροδρόμια, αλλά όλα μια χαρά. Μου έλεγε τώρα Λονδίνο, λέω. Νέα Υόρκη, είσαι Νέα Υόρκη, σου είπα. Τρελάθηκα, ενώ η αλήθεια είναι τρελάθηκα. Η Καλομήρα χορεύει συνεχώς με φίλους και συγγενείς. Τα κορίτσια, παράνυφες. Εδώ γίνεται της Καλομήρας, γίνεται στο Αστόρια. Της Καλομήρας. Ζήτω Ελλάδα! Να και ο κουμπάρος του ζευγαριού. Είσαι έτοιμος να τους κρεμάσεις. Έτοιμος είμαι. Έχουν κρεμαστεί εδώ και πολύ καιρό. Και ο Μάικης Πουνέντης, στενός συνεργάτης της Καλομήρας, βρίσκεται κοντά της. Να μαζί σου τα παιδιά. Να είναι καλά. Μαζί της είναι ο στυλίστας Κώστας Ζήσης αλλά και ο Δημήτρης Γιαννέτος που θα επιμεληθεί μαλλιά και μακιγιάζ. Ολόκληρος γάμος είναι αυτός, δεν θα κάνουμε με ένα μαλλί, θα τη βγάλουμε. Γάμος αλλά ελληνικά. Αλλά ελληνικά εννοείται, γάμος αλλά Καλομήρα. Χορεύουμε. Η Καλομήρα πάντως το αποφάσισε. Τον Ισαΐα τον χορεύει. Πάμε Νέα Υόρκη που εκεί πρέπει να είναι γύρω στη 1 η ώρα το βράδυ αυτή τη στιγμή. Έχουμε την Κατερίνα Σουλιώτη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα μου καλησπέρα σε σένα, καλημέρα από εμάς. Τι κάνετε Λεωνόρα? Είμαστε καλά και αυτή τη στιγμή θα βλέπουμε σε φωτογραφίες και καρέ καρέ το γάμο της Καλομήρας. Όσο εσύ θα μας περιγράφεις τα πάντα. Θέλω να μας πεις τι έγινε. Λοιπόν, θέλω να σου πω πρώτον ότι έδωσα φιλιά στην Καλομήρα, όπως μου είπες. Να, ναι, να είσαι καλά. Και μου λέει πάρα πολλούς χαιρετισμούς και φιλιά. Λοιπόν, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Εμείς καταρχάς να σου πω ότι βλέπουμε τώρα το καταπληκτικό νηφικό των Μυρό. Ένα πολύ ωραίο ρομαντικό νηφικό, έτσι όπως ακριβώς το είχε φανταστεί η Καλομήρα, με μακρύ πέπλο τούλινο και πολύ δαντέλα. Με έξω την πλάτη βέβαια. Είναι έτσι, έχει και ένα συνδυασμό ρομαντικού και μοντέρνου στοιχείου.
Μαζεμένα τα μαλλιά και μπροστά, Ελεονόρα, συγγνώμη, ζυβάγω κλειστό όλο που είναι κάτι που έχω πάρα πολύ καιρό. Πριγκυπικό βασικά. Εδώ ό,τι έχει παντρευτεί τον αγαπημένο του Γιώργο και βγαίνουν από την εκκλησία και εδώ βέβαια με του ανθρώπου που επιμελήθηκαν όλη την εμφάνισή της. Με τον στυλίστα της και τον μακιγιέρ της. Κατερίνα, σε ακούμε. Λοιπόν, όντως λοιπόν η Καλομήρα μας έκανε έκπληξη, φόρεσε ένα παραδοσιακό, νηφικό, τελικά μακρύ, αν και περιμέναμε ότι θα φορούσε κοντό η Καλομήρα, γιατί μας έχει συνηθίσει πάρα πολύ να φοράει τα κοντά φορέματα και της αρέσουν. Τελικά φόρεσε ένα παραδοσιακό μακρύ φόρεμα με τούλι και δαντέλα, αλλά αυτή ήταν και η έκπληξη της βραδιάς, Ελεονόρα. Είναι ότι βγήκε το νηφικό και έμεινε μίνι. Και τώρα η Καλομήρα χορεύει με το μίνι της. Ναι. Εδώ. Τη συνοδεύει ο πατέρας της εδώ. Έδωσε ρέσα, Ελεονόρα, και την παρέα σου να καλημωρήσει όλα τα παιδιά. Καλή. Έδωσε ρέσα, χόρεψε Καλαματιανό, Συρτό, Νησιώτικα, Ποπ, Τζαζ, Χαμοτσάμικο. Ό,τι θέλεις, μέχρι και Χασάπικο. Τώρα την περιμένουμε να χορέψει Χασάπικο την Καλομήρα. Κατερίνα, ήταν συγκινημένη καταλάβει. Όταν πήγε στην εκκλησία. Ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη. Να σου πω, στο σπίτι που προετοιμαζόταν, ήταν συγκινημένη γιατί η Καλομήρα είναι πάρα πολύ δεμένη με την οικογένειά της. Δηλαδή μπορεί να έφευγε, ας πούμε, για πολύ λίγο στην Ελλάδα, αλλά επικοινωνούσε συνέχεια μαζί με τον πατέρα της και τη μητέρα της και είναι και πολύ δεμένη με την αδερφή της. Και ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά τώρα που η Καλομήρα θα φύγει και θα ανοίξει το δικό της σπίτι στην Ουάσινγκτον. Μάλιστα, αυτό που πρόσεξε είναι ότι όταν ο πατέρας της κάθε φορά που άνοιγε την πόρτα και πήγαινε να δει πώς πάνε οι προετοιμασίες, τι γίνεται, δάκρυζε. Ήταν πάρα πολύ συγκινημένος. Και η Καλομήρα το έβλεπε και δάκρυζε και αυτή. Είχαμε πολύ κλάμα, παιδιά. Δηλαδή, δάκρυζε ο πατέρας την προετοιμασία. Δάκρυζε η μητέρα. Δάκρυζε ο Γιώργος στην εκκλησία. Τι να δακρύσει η Καλομήρα, δάκρυζε ο Γιώργος. Μάλιστα. Κατερινά, άκουσε με λίγο. Θα σου δώσουμε μία ευκαιρία, μερικά λεπτάκια, να προσπαθήσεις, αν γίνεται, να πλησιάζεις το Καλομηράκι, να το αποσπάσεις για λίγο από το γλέντι, προκειμένου να την έχουμε ζωντανά τηλεφωνικά εδώ, να της ευχηθούμε και οι ίδιοι να έχει μια όμορφη και ευτυχισμένη ζωή με τον Γιώργο. Εμείς θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε, θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε την Καλομήρα ζωντανά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Με και ονοματεπώνυμο 19.000 τηλεφωνικά.